κατάφερε να έχει μία υγιή οικονομική κατάσταση, βασικό στοιχείο για να μπορέσεις να ασχοληθείς με τα προβλήματα, με τη βοήθεια βέβαια των σωματείων, φροντίζοντας να επιβαρύνει όσο το δυνατό λιγότερα οικονομικά τα σωματεία, μη πληρώνοντας ούτε οδηπορικά για διαιτές και γραμματεία, ούτε και για τη θεώρηση των δελτίων των αθλητών, όπως κάνουν όλες οι άλλες ενώσεις σε όλη την Ελλάδα. Αισθανόμαστε για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης ιδιαίτερα περήφανοι, διότι κύριε το ευρώ της Ένωσης το υπολογίζουμε περισσότερο από το δικό μας σε συνδυασμό με μια ιδιαίτερη σημαντική απόφαση που πήραμε από την αρχή της ενασχόλησής μου με τα κοινά της ΕΚΑΣΤ, που είναι η παρέτηση όλων των μελών από οποιοδήποτε οδηπορικό έξοδο για μετακινήσεις προκειμένου να παρακολουθήσουν είτε αγώνες είτε εκδηλώσεις των σωματείων που είχαμε πάντα μεγάλη παρουσία. Στην διάρκεια της θητείας μας μοιαζόμενοι πάντα για τόσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελάφρυση στο μέτρο που θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες, έχουμε συνάψει καλή συμφωνία με μπάλες της Wilson, όπου παίρνουν δωρεάν μπάλες στα σωματεία. Είμαστε η μοναδική ένωση η οποία έχει χορηγία με μπάλες. Καμία ένωση δεν δίνει στα σωματεία μπάλες δωρεάν. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή συνεργασία με το Διαβαλκανικό, επωφελής και για τους παίκτες αλλά και για τους συγγενείς αυτών, που πραγματικά εξυπηρετούνται και άψογα αλλά και με ιδιαίτερα καλό οικονομικό βάρος. Η καθιέρωση του πρωταθλήματος K20, Under 20 που το λένε, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μας το ζήτησαν αρκετές ομάδες, ξεκίνησε με λίγες ομάδες και σήμερα έχει φτάσει να είναι κάπου 20, για να δίνουν τη δυνατότητα στους παίκτες οι οποίοι τελειώνουν το φυγικό να μην να αγωνίζονται εφόσον δεν μπορούν να αγωνιστούν στις μεγάλες ομάδες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό έχει να κάνει με την εκπαιδευτική μετάρτιση, διότι τις τελευταίες ηλικίες του εφηβικού, επειδή έχουν τα διαβάσματα, δεν μπορούν να αφοσιωθούν και τους δίνει την ευκαιρία να παίξουν στο Under 20, όπου να δείξουν αυτό το οποίο σαν αθλητές στην ομάδα τους. Το αναπτυξιακό κομμάτι της Ένωσης πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα της Ένωσης. Δηλαδή, πραγματικά δώσαμε και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας προκειμένου να γίνει η καταγραφή όλων των νεαρών παικτών, αγοριών και κοριτσιών της Ένωσης, με στόχο να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τα ταλέντα με αγώνες και ΚΑΠ. Και σε αυτό βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω και ακόμα μία φορά τους προπονητάς αυτού του αναπτυξιακού, είναι 6 άτομα, τα οποία αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Θα αναφέρω για την εκδήλωσή μας στην Πίτα, όχι γιατί είναι μία εκδήλωση, αλλά πραγματικά έχει καθιερωθεί σαν ένα σημαντικό γεγονός που δίνει ιδιαίτερα έγκλη στην Ένωσή μας και γενικά στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, που εκτός από το βραβεύσεις των αριστούχων, βραβεύουμε και αυτό πραγματικά έχει σημασία και πρέπει να το κάνουμε τους ανθρώπους του χώρου με μεγάλη προσφορά στο άθλημα. Στα ηλικιακά πρωταθλήματα είναι ίσως μία απόφαση, θα έλεγα μία ασχόληση, ένα γεγονός που δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί? Διότι τα ηλικιακά, όταν λέμε εραστεχνικός αθλητισμός ή μάλλον θα έλεγα αθλητισμός σωματείων, μιλάμε για αναπτυξιακό αθλητισμό. Και αυτά όλα τα σωματεία με τα παιδικοεφηβικά τους θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους παίκτες αυτούς να δώσουν με πολλά παιχνίδια. Διότι έτσι θα φανεί η αξία των αθλητών για να μπορέσουν αύριο να επανδρώσουν τις ομάδες. Σε αυτά τα ηλικιακά πρωταθλήματα πραγματικά δίνουμε μεγάλο βάρος και χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, διότι αυτά τα πληρώνει η Ένωση,
θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πρωταθλήματα και πολλούς αγώνες. Και πιστεύω ότι το κατορθώνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Όπως επίσης και τα παιχνίδια που κάνουμε με τα μίνι, το οποίο τώρα είναι ενισχύει το πρωτάθλημα, και τους παμπέδες, όπου πραγματικά κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ομάδες, διότι σημαίνει ότι οι ομάδες έχουν πολλά παιδιά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε, να παίξουν παιχνίδια για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να επαδρώσουν, όπως λέμε, τις ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας οργασμός σε παιχνίδια που συνολικά είναι 4.000 το χρόνο. Από όλες αυτές τις δραστηριότητες, αυτές φυσικά όλες τις δραστηριότητες προϋποθέτουν απασχόληση και μάλιστα συνεχή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ενδεικτικό αυτού ήταν ότι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε πάνω από 100 φορές στην τετραετία που μας πέρασε. Αριθμό, παιδιά, ρεκόρ για την Ένωση, με κύριο σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση των πρωταθλημάτων, αλλά κύρια με την επίλυση εκατοντάδων θεμάτων που προέκυπταν. Με δύο λόγια, ασχολούμασταν με τα θέματα των σωματείων σε καθημερινή βάση και θα έλεγα ότι με μεγάλη συνέπεια, το συνέπεια με κεφαλαία γράμματα, γιατί κυριολεκτό. Φίλοι μου, ηγήθηκα αυτής της προσπάθειας εδώ και χρόνια, ύστερα από μια πρόσκληση την οποία μου είχε απευθύνει ο έμνηστος πρόεδρος ΕΚΑΣ, Ηρακλής Κλάγκας, και έχοντας ειλικρινή αγάπη για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, τόσο εγώ όσο και όλους μου οι συνεργάτες που περάσαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία καλαθοσφαίριση υπηρέτησα και από πολύ μικρή ηλικία και από διάφορες θέσεις. Ξεκίνησα στην ηλικία των 14 ετών ως παίκτης του Ολύμπου 40 εκκλησιών, συνέχεια στην ομάδα του Δημοκρίτου, όπως στη συνέχεια έγινα έφορος της ομάδος, ενώ από το έτος 1968 υπηρέτησα τη διαιτησία ολοκληρώνοντας την καριέρα μου ως διεθνής διαιτητής το 1991. Ο ρόλος μου στην Ένωση προσπάθησα από την αρχή να είναι επικοδομητικός και κύρια ενωτικός. Έτσι λειτουργώντας χωρίς αποκλεισμούς, κάλεσα να συμμετέχουν στην διοίκηση της Ένωσης εκπροσώπους σωματείων, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την καλή τους διάθεση για εθελοντική προσφορά στο άθλημα. Προσπαθήσαμε τα μέλη του ΔΣ να προέρχονται από ομάδες όχι μόνο κατηγοριών, όχι πολλών κατηγοριών, αλλά και πολλών γεωγραφικών περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης. Να καλύψουμε δηλαδή όλο το φάσμα του νομού Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα έχουν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την περίοδο που είμαι πρόεδρος, πάνω από 50 αιρετά μέλη, πράγμα που αποδεικνύει, και το τονίζω αυτό, ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η επιθυμία μας να δώσουμε την ευκαιρία σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων που να συμμετέχουν στα κοινά της Ένωσης. Ο κύριος Γραμμενίδης και εγώ είμαστε οι μόνοι οι οποίοι έχουμε συνεχή θητεία από τότε που ανέλαβα. Όλα τα άλλα τα μέλη ήρθαν μετά από μας και αλλάζουν σταδιακά. Πρέπει να επισημάνω ότι σαν ΔΣ πετύχαμε να αποφύγουμε κομματικές εξαρτήσεις και εναγκαλισμούς με πολιτικά κόμματα, πράγμα το οποίο δηλητηρίαζε παλαιότερα τόσο τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων και της διοίκησης, όσο και της διοίκησης με τα διάφορα όργανα της πολιτείας. Αποφύγαμε επίσης και τις όποιες παραταξιακές λογικές και προκρίναμε τις σχέσεις αληθινής φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και των σωματείων μας. Έτσι δεν θα δείτε να υπογράφουν ανακοινώσεις μας εκτελεστικές ή άλλες παρόμοιες επιτροπές που παραπέμπουν σε κομματικού τύπου οργάνωση. Ήμασταν ανοιχτοί για κάθε θέμα σωματείου, τακτική ημέρα κάθε μήνα, ενώ η επιθυμία μας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των σωματείων στη λήψη των αποφάσεων αποδεικνύουν και οι αμέτρητες συναντήσεις τις οποίες κάναμε με τους παράγοντες όλων των κατηγοριών ξεχωριστά πριν τη σύνταξη των προκηρύξεων όλων των πρωταθλημάτων, ώστε να αξιοποιήσουμε τις απόψεις τους και να διορθώσουμε ατέλειες ή λάθη, βελτιώνοντας έτσι τα πρωταθλήματά μας. Για τα ελληνικά πρωταθλήματα ιδίως είχαμε ιδιαίτερη συνεργασία
η συνεργασία με όλους τους φορείς του αθλήματος, κυρίως με τους προπονητές. Η συνεργασία βέβαια, η οποία ήταν υποχρεωτική και φυσικά είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσει να προχωρήσει το άθλημα, υπήρχε και με την ΕΟΚ και με τους διαιτητές και με τους παλέμαχους, ακόμα και με τους κριτές, γιατί πιστεύω μας είναι ότι έτσι μπορεί να προχωρήσει στο το άθλημά μας και φυσικά είμαστε κοντά και συμπαραστάτες σε ό,τι έχει να κάνει για το καλό και την προβολή του αθλήματος. Γενικά ακούγαμε κάθε άτομο, κάθε παράγοντα, κάθε σωματείο το τι έχει να μας πει. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και χαρούμενος θα έλεγα να σας παρουσιάσω σήμερα το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ανανεωμένο κατά 20% και είναι άτομα τα οποία έχουν βάλει τη δικιά τους προσωπική σφραγίδα στο άθλημά μας και μάλιστα ορισμένοι τίμησαν και τη φανέλα της εθνικής μας ομάδος. Κατά αλφαβητική σειρά είναι ο Αντωνιάρης ο Αντώνης, ο Βαβακούλης ο Νίκος, ο Βαφαϊάρης ο Παναγιώτης, ο Γιαρένης ο Γιώργος, ο Γραμπενίδης ο Αριστίδης, ο Κακίσης ο Λευτέρης, ο Μανώλης Ευάγγελος, ο Μαυρογέννης ο Αντώνης, ο Παπακώστας Λεωνίδας, ο Πουρσανίδης ο Γιάννης, ο Πορτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, ο Τάκης ο Λάμπρος, ο Τσουμής ο Γιάννης και ο Χρυσίδης ο Δημήτρης. Και φυσικά τα αναπληρωματικά μέλη, ο Βασιλιάδης ο Δημήτρης, ο Κωνσταντινίδης ο Δημήτρης, ο Νίκας ο Νικόλαος, ο Στρατίδης ο Αλέξανδρος και ο Ταλίπης Απόστολος. Είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο όπως κάθε φορά κάνουμε. Οι στόχοι τους οποίους θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της νέας θητείας, εάν φυσικά μας εμπιστευτούν τα σωματεία, την πίστη των οποίων σεβόμαστε, είναι η παρακάτω. Θα προσπαθήσουμε, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, για καλύτερο σχεδιασμό στα πρωταθλήματα, αλλά κύρια με αναπτυξιακό ρόλο. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλο βάρος στα πρωταθλήματα των μικρών ηλικιών, γιατί πιστεύουμε εκεί είναι η καρδιά του μπάσκετ, την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας. Και όπως σας είπα, ο αθλητισμός, ο σωματιακός αθλητισμός, τα τεχνικά σωματεία είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη και αυτό θα γίνει πάντα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών. Με το Σύνδεσμο Προπονητών επίσης, ήδη από τις τελευταίες μήνες έχουμε μιλήσει με τον Σούλη τον Μαρκόπουλο και με τον Παρασκευά τον Μουρατίδη. Θα υλοποιήσουμε ένα σεμινάριο προπονητών που θα απευθύνεται για προπονητές που ασχολούνται με τις μικρές ηλικίες. Γιατί πραγματικά θα πρέπει όλοι αυτοί οι προπονητές να έχουν ένα στάνταρ πρόγραμμα για να μπορέσουν πραγματικά και να βοηθηθούν αυτοί αλλά και να βοηθηθούν και τα σωματεία. Στα πλαίσια της Επιτροπής Πρωταθλήματος θα συστήσουμε επιτροπές, πράγμα το οποίο το κάναμε πάλι, αλλά θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση γιατί θέλουμε να τους βάλουν όλους μέσα στη διαδικασία να ασχοληθούν με τα κοινά. Από παράγοντες και προπονητές κάθε κατηγορίας χωριστά, με στόχο την πραγματοποίηση των αναδιαρθρώσεων και αλλαγών στον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, με στόχο φυσικά την αναβάθμισή τους. Η σύσταση της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ένας στόχος που θα επανδρωθεί πραγματικά με παλιούς προπονητάς αλλά και εν ενεργεία και σε αυτό το κομμάτι πραγματικά έχουμε εξασφαλίσει, την είχαμε και από πέρσι βέβαια, και την πραγματικά προσφορά του και συμμετοχή του τουλάχιστον του Τσάβα. Άφησα τελευταίο σχετικά με ένα πρόβλημα το οποίο ήθελα να το τονίσω εδώ πέρα για να του δώσω και μεγαλύτερη έμφαση. Φέτος είχαμε την ατυχία να έχουμε κάποια παρέμβαση με κάποιες στοιχηματικές εταιρείες στους αγώνες σε κάθε.
επειδή αυτή είναι πραγματικά μια γάγραινα το στίχημα για τον αυτισμό, θεωρώ ότι η άμεση αντίδρασή μας και η παρέμβασή μας ήταν αυτή που πραγματικά, όπως φαίνεται, σταμάτησε αυτό το πράγμα το οποίο θα μπορούσε να εξαπλωθεί και θα είχε μεγάλη συνέπεια για τον αυτισμό. Εκείνο το οποίο όμως, δεν θέλω να πω ότι λειτουργήσαμε σωστά ή το πετύχαμε, το κάναμε, το ράναμε, εκείνο το οποίο όμως πραγματικά με εντυπωσίασε σε αυτό το θέμα ήταν η συμμετοχή των σωματείων και των παραγόντων, οι οποίοι πραγματικά με ενθάρρυναν στο γεγονός ότι, πρόεδρε, καλά έκανες, είμαστε μαζί σου, ό,τι θες να κάνουμε, και με εντυπωσίασε με τον τρόπο με τον οποίο συμπαραστάθηκαν σε αυτή την ενέργεια. Που αποφασίσαμε στο Αγγλικό Συμβούλιο να κάνουμε παρεμβάσεις στην αρχή, να μην γίνουν τα παιχνίδια, διότι έτσι τους κόψαμε μια και καλή το βήχα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε στο μέλλον, διότι καταλάβανε ότι έχουν να κάνουν με αποφασιστικούς ανθρώπους και με τη συνδρομή όλων των σωματείων, και πραγματικά ευχαριστώ όλους τους παράγοντες οι οποίοι συμπαραστάθηκαν σε αυτή μας τη θέση και απόφαση. Σχετικά με τις χορηγίες. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι ενώ είχαμε κάποιες χορηγίες, δεν ήταν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολες οι εποχές, κύριοι. Κάναμε αρκετές επιφάνειες σε σοβαρούς ομίλους εδώ πέρα της πόλης μας. Δεν θέλω να ονομάσω, γιατί δεν είναι και καλό να εκτεθούμε και αυτοί και εμείς. Δεν βρήκαμε ανταπόκριση, και δεν βρήκαμε ανταπόκριση γιατί και αυτοί τυχαίνει να περνάνε αυτές τις εποχές κάποιες δύσκολες οικονομικά καταστάσεις. Οφείλω να πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε οργανωμένα, και θα το κάνουμε αυτό εδώ πέρα, διότι τα άτομα τα οποία συμπληρώνουν τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι άτομα που προέρχονται από την αγορά, θα μας βοηθήσουν, θα το κάνουμε οργανωμένα, ούτως ώστε να βρούμε με μικρότερο μέγεθος εταιρείες ή φορείς οι οποίοι θα βοηθήσουν στο κομμάτι που λέγεται χορηγίες, για να μπορέσουμε είτε μέσω του site είτε μέσα των άλλων δραστηριοτήτων που έχουμε να μπορέσουμε να τους προβάλλουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι με μια καλύτερη οργάνωση, τώρα που πλέον έχει λυθεί το θέμα το οικονομικό, να μπορέσουμε να αποταθούμε για να μας βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο, που σκοπό δεν έχει τίποτα άλλο κανένα σκοπό, να ελαφρύνουμε αν μπορούμε ακόμα περισσότερο τα σωματεία οικονομικά. Δεν υποσχόμαστε τίποτε ότι θα δώσουμε, θα κάνουμε οικονομικά. Θα φροντίσουμε ούτως ώστε να έχουμε τέτοια οικονομική κατάσταση, ούτως ώστε να ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο τα σωματεία, αν και όπως σας τόνισα, είμαστε η μοναδική ένωση που έχουμε ελαφρύνει σε σχέση με άλλες ενώσεις κατά πολύ τα σωματεία μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους τους συνεργάτες μου στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη των επιτροπών που αφιέρωσαν πολλές ώρες της προσωπικής ζωής, αλλά και όλα τα σωματεία μας για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν τόσα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και ορισμένα άτομα, δεν ονομάζω, δεν χρειάζεται, που στάθηκαν κοντά μας και θα συνεχίσουν να είναι κοντά μας όταν τους το ζητήσουμε, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Είναι πάρα πολλά τα άτομα τα οποία πραγματικά μας εμπιστεύονται και θέλουν να βοηθήσουν, και δεν θέλουν ούτε να τους πούμε το όνομά τους. Εμείς όλοι εδώ δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα είμαστε ανοιχτοί για όλες τις ομάδες. Ελπίζουμε και ζητούμε την καλή και επικοδομητική συνεργασία όλων για το καλό του μπάσκετ της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε. Με συγχωρείτε, μία παράληψη. Ενώ το έχω σημειωμένο, το προσπέρασα. Να ευχαριστήσω εσάς τα μέσα της επικοινωνίας, γιατί πραγματικά προβάλλετε το μπάσκετ της πόλης μας,
αλλά το παράπονο μου θα το λέω συνέχεια, όταν το λέω και κάθε φορά που με παίρνει μαζί και κάνει τηλέφωνο για κάποιο συμβάν που θα τύχει στο χώρο. Χρειάζεται, έτσι δεν είναι κύριε Βασίλη Βλαχόπουλε, χρειάζεται μεγαλύτερη προβολή το μπάσκετ της ΕΚΑΣ και όχι μόνο όταν κάτι συμβαίνει. Συνέβη τότε με το στοίχημα, με πήρατε όλοι για το στοίχημα. Δεν ήταν κάτι καλό, ήταν κάτι κακό. Υπάρχουν πολλά καλά τα οποία γίνονται στην Ένωση. Ίσως δεν προβάλλονται τόσο όσο θα έπρεπε να προβάλλονται, γιατί είναι ένας οργανισμός, απασχολούνται περίπου 10.000 αθλητές, 100.000 άτομα που είναι οι γονείς, διαιτητές, κριτές, παράγοντες, ο χώρος που πραγματικά αξίζει μεγαλύτερη προβολή, φυσικά γιατί πιστεύω ότι απευθύνουμε σε μπασκετικούς ανθρώπους, φυσικά για το καλό του αθλήματος. Να πω κάτι, Πρόεδρε, σε ό,τι έχει να κάνει με την τελική φάση, δεν έχει να κάνει με τα εκλογικά, τελική φάση του πρωταθλήματος των εφήβων των παιδών. Έχει αλλάξει φέτος η διαδικασία, δεν θα γίνει Final Four, αλλά θα γίνονται αγώνες... Όχι, κατάλαβα τι λες. Γιατί αλλάζει αυτό? Final Four γίνεται, πλην όμως γίνεται όπως το κάναμε παλαιότερα, που πιστεύουμε ότι ήταν καλύτερα, απλώς θα παίξουν όλοι με όλους. Αυτό είναι η διαφορά. Όχι σε δύο knockout παιχνίδια. Γιατί, όπως σας είπα, τα ελληνικά πρωταθλήματα, όσο πιο πολλά παιχνίδια μπορέσουμε και τους δώσουμε, είναι προς όφελος των αθλητών. Πραγματικά μας ενδιαφέρει να παίξουν πολλά παιχνίδια και μέσα από τα παιχνίδια να βγει ο καλύτερος. Και έτσι πρέπει να γίνει. Στην Ισπανία και τον Ιούνιο ακόμα συνεχίζουν τα ηλικιακά προβλήματα. Γιατί δεν έχουν πανελλήνια. Εμείς, επειδή πρέπει να τελειώσουμε μέχρι το Πάσχα, γιατί υπάρχουν τα πανελλήνια, γι' αυτό προσαρμόζουμε τα Final Four, την ολοκλήρωση των ηλικιακών μέχρι το Πάσχα για να βγάλουμε πανελληνίκες. Καταλάβατε. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο, δηλαδή. Με το σκεπτικό αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να παίξουν όλοι με όλους. Και πράγματι να βγει ο νικητής αφού τους κερδίσει όλους. Γιατί και το νοκάου, άμα γίνει μια κλήρωση που να παίξει παραδείγματος χάρη δύο καλοί μαζί και με μια ήττα, ενώ σχετικά θα μπορούσε άμα παίξουν όλοι μαζί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους να αγωνιστούν με όλους. Διότι έτσι κι αλλιώς πάνε οι καλύτερες ομάδες. Αντί να γίνουν δύο παιχνίδια, θα γίνουν έξι. Πόσα παιχνίδια? Αντί τέσσερα, δύο. Έξι παιχνίδια θα γίνουν. Αντί τέσσερα, έξι. Δηλαδή μία αγωνιστική ακόμα. Υπάρχει κάποιο στόχο ο οποίο δεν υλοποιήθηκε σχέση με την κρίση στην φετινή, την τελευταία? Πέρα από το κομμάτι των χορηγιών που δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς αλλά και με την οικονομική κατάσταση της πόλης. Όχι, αυτό το κομμάτι πραγματικά ενώ ασχοληθήκαμε και στείλαμε επιστολές και κάναμε παρεμβάσεις, μάλλον πήγαμε να πάρουμε τα πολλά που λένε, πήγαμε σε μεγάλες εταιρείες, ενώ θα μπορούσαμε να πάμε σε μικρότερες και να πάρουμε λίγο μικρότερα ποσά. Θέλω να πιστεύω ότι με μια καλή οργάνωση και με ένα λίγο πιο επαγγελματικό τρόπο θα το καταφέρουμε, γιατί ήδη έχουμε κάτι συζητήσει και κάτι επαφές και θα έχουμε καλά αποτελέσματα, το δηλώνω έτσι με σιγουριά. Για το στοίχημα η απόφαση είναι οριστική. Θέλω να πω δηλαδή ότι ασφαλώς και είναι μια γάβρανα, αλλά στην περίπτωση που δεχτείτε πρόταση από μια μεγάλη εταιρεία στοιχήματος για χορηγία και ό,τι αυτό συνεπάγεται, η απάντηση είναι αρνητική, είναι μια απόφαση την οποία την έχετε λάβει σε κλίμα συζήτησης με τα σωματεία? Όχι, δεν την έχουμε λάβει με τα σωματεία την απόφαση. Σας είπα, την πήραμε την απόφαση σαν Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις και πιστεύω ότι σωστά τις κάναμε. Και έτσι έπρεπε να αντιδράσουμε, διότι δεν μπορούν να κάνουν επιλογή οι στοιχηματικές εταιρείες να βάζουν κάποιους αγώνες. Εκεί, άμα θα πούμε σε τέτοιες καταστάσεις, καταλαβαίνετε, αρχίζουν πολλά και να λένε.
Εάν όμως, όπως λέτε, γιατί μπορεί αυτό να συμβεί, γιατί μου το είπανε και άλλοι, εάν έρθει μια στοιχηματική εταιρεία και πει θέλουμε να κάνουμε, τότε θα καλέσουμε τα σωματεία σε γενική συνέλευση να αποφασίσουν μόνοι τους, αλλά τους τρόπους θα τους θέσουμε εμείς και όχι αυτοί. Αλλά δεν, προσωπικά, μιλώ προσωπικά, δεν θα ήθελα να μπει στοίχημα στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Μπορείτε να μας πείτε, με βάση το γεγονός ότι μάλλον το ενδεχόμενο επανεκλογής που προφανώς θα δημιουργήσει ένα ρεκόρ θητείας στην ΕΚΑΣΤ, τουλάχιστον για εσάς που είστε από την αρχή και τον κύριο Γραμμενίδη που έχετε πλέον 16. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε όλες τις τερταρτίες. Ναι, νομίζω είμαστε 16 συν φτάνουμε τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το απόσταγμα αυτής της 16ετίας. Τι σας έχει μείνει περισσότερο, γιατί είστε υπερήφανος, γιατί ενδεχομένως είναι κάτι που σας αμίζει και δεν καταφέρετε να λύσετε. Όχι Γιώργο, κοίταξε, όταν ασχολείσαι με αγάπη και με συνέπεια και είσαι σε καθημερινή βάση με τα θέματα, δεν θα έλεγα προβλήματα, γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλά θέματα και έχεις κυρίως ένα καλό κλίμα μεταξύ των συμβούλων. Είμαστε μια παρέα πραγματικά που μετά, δεν σας κρύβω, μετά το Συμβούλιο του Γιάννη Γιαρετσίνα και αυτό μας κάνει να έχουμε μια ευχάριστη κατάσταση και τα θέματα της Ένωσης να τα αντιμετωπίζουμε με καλή διάθεση και μας τονώνει το ηθικό, μας τονώνει τη διάθεση να με μεγαλύτερο μεράκι να ασχοληθούμε. Πραγματικά, όσο περνάει ο καιρός, δεν θα πω ότι κουραστήκαμε, αλλά όταν δείχνει συνέπεια και ενδιαφέρον, είσαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνεις. Ναι, αυτό ήταν μάλλον η απάντηση σε επόμενη ερώτηση, το αν φτύρεται ή όχι μετά από 16 χρόνια παρουσία σε ένα συμβούλιο. Εγώ σας ρώτησα αν υπάρχει κάτι από όλα αυτά που μας είπατε, είτε ως απολογισμό, είτε ενδεχομένως και μέσα σε ένα προγραμματικό πλάνο από αυτά που θέλετε να κάνετε και δεν προλάβατε ή τα μεταθέσατε στην επόμενη θητεία σας. Τι είναι αυτό που θα ξεχωρίζατε? Ναι, αυτό εδώ πέρα να πάρουμε οπωσδήποτε παραπάνω χορηγίες και ένα άλλο θέμα το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να το πω, να κάνουμε κάτι καλύτερο και με το site, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο που να βοηθάει πρώτα απ' όλα για τις χορηγίες και κατά δεύτερο λόγο να είναι πολύ πιο καλό και ενημερωτικό και να έχει μια καλύτερη εικόνα. Να σας δώσω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Ειδικά στον Γιώργο που έκανε την ερώτηση, κάτι που δεν προλάβαμε, πράγματι να κάνουμε, Γιώργο, είναι η πρόθεσή μας και η διάθεσή μας να ολοκληρώσουμε ένα αλμανάκ της ΕΚΑΣΤ, ένα διαχρονικό αλμανάκ, πράγμα στο οποίο είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσετε, για να έχουμε καταγεγραμμένη την ιστορία των ομάδων της ΕΚΑΣΤ και της ίδιας της Ένωσης, διαχρονικά από την ίδρυσή της μέχρι τώρα, και να το παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ τον Γιάννη Τζουμί, ο οποίος εδώ και λίγους μήνες είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θέλει να το προχωρήσει αυτό το θέμα. Θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι θα υπάρχει πιθανότητα μια αντίπαλη παράταξη για την ΕΚΑΣ και μάλιστα σε μια ανακοίνωση που διαβάσαμε πήγαν και σαφές, πήγαν κάποια σχόλια κλπ. Να σχολιάσω για την Αθήνα. Εγώ θεωρώ ότι χαίρομαι που υπάρχουν άτομα που ενδιαφέρονται για την Ένωση. Άλλωστε, όπως σας είπα και εγώ, πάντα ήμουν αυτός και στη διάρκεια της θητείας μου, πάντα ήμουν αυτός ο οποίος έλεγα ελάτε να ασχοληθείτε με την Ένωση. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα το πω αυτό εδώ πέρα και πάντα λειτουργούσα ενωτικά. Πρέπει όμως ο χώρος να είναι ενωμένος για να προχωρήσουμε έτσι. Τα σχόλια δεν γνωρίζω, Γιώργο, για τη σχόλια. Υπήρχε μια ανακοίνωση. Υπήρχε επίσημη τοποθέτηση. Ναι, δεν ξέρω τι σχόλιο, το αρνητικό δεν ξέρω. Ότι η διοίκηση αυτή έχει κουράσει και όλα τα... Ναι, εάν έχει κουράσει... Θα φασίσει τα σωματεία, φαντάζομαι. Ναι.
εάν έχει κουράσει, αν έχει κουράσει επειδή δείχνει συνέπεια και ενδιαφέρον, ναι, έχει κουράσει. Θέλω να πιστεύω ότι το γεγονός ότι μέχρι τώρα με όλα τα σωματεία είχαμε πολύ καλή συνεργασία και μας εμπιστευότανε και τους ακούγαμε και μας ακούγανε, γιατί είχαμε την παρουσία σχεδόν καθολική, τα περισσότερα μέλη, όλα τα μέλη και στα γήπεδα, αλλά και στις, και στις συνεδριάσεις, νομίζω ότι δείχνει ότι αν είναι κακό το ότι ενδιαφερόμαστε, ας είναι αυτό το κακό, αυτό να είναι το κακό. Εγώ νόμιζα ότι κάναμε κάτι κακό για την Ένωση και πρέπει να φύγουμε εμείς για να έρθει κάποιος άλλος. Θεωρώ ότι με ενδιαφέρον και με μεράκι ασχοληθήκαμε τα προβλήματα. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Εφόσον τη Δευτέρα προκύψει οριστικά και τυπικά η αντιπολίτευση, τέλος πάντων το δεύτερο ψηφοδέλτιο, θα είχε μεγαλύτερη αξία να σχολιάσετε το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο στελέχη της ισχύουσας διοίκησης ηγούνται του άλλου ψηφοδελτίου, έτσι τουλάχιστον όπως έχει τοποθετηθεί. Το δεύτερο ποιο είναι? Για ποιον αναφέρεις? Α, ένα, συγγνώμη. Όχι, για να και πρώην υπάλληλος, εντάξει. Συνταξιούχος. Συγγνώμη. Ναι, πράγματι, ένα μέλος είχε ξεκινήσει μαζί μου, πραγματικά, είχε φύγει, ξαναήρθε, ξαναέφυγε. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί ο καθένας είναι γνωστός στον χώρο, πώς λειτουργεί και πώς συμπεριφέρεται. Ωραία. Πάντως, το τονίζω ότι πάντα η προσπάθειά μου, όχι μόνο η δική μου, όλων των συνεργατών, ήτανε παιδιά, ενωτικά, όλοι μαζί, χωρίς παραταξιακές καταστάσεις. Ο χώρος δεν χρειάζεται να μην είναι ενωμένος, διότι όλοι μας προερχόμαστε από το χώρο και θέλουμε να βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να έχει προβλήματα. Και πάντα έτσι λειτουργούσαμε και έτσι μέχρι τώρα γινότανε, στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι, έτσι γινότανε και επιλογές για όσο το δυνατόν καλύτερη επάντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με γνώμονα να είναι ενωτικό και μάλιστα τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν από το χώρο και όχι να πάρουν, το τονίζω ιδιαίτερα. Εάν θέλετε, θέλει κανείς άλλος από τα παιδιά να πούνε τίποτε, Γιάννη, παιδιά... Εάν είναι να πω κάτι, επειδή... δεν χρειάζεται. Μπορώ και... Σόλυπο. Μετά τον πλούσιο απολογισμό που έκανε ο Πρόεδρος, και επειδή έτσι... μου δόθηκε η πρόκληση να συμπληρώσω κάτι, θα ήθελα να πω, επειδή και εγώ τώρα συμπληρώνω 3 τετραετίες, ακούστηκαν λίγες αριθμητικά φωνές που μας καταλογίζουν ως μειονέκτημα ότι είμαστε πολύ καιρό. Αυτό για μένα είναι τίτλος τιμής, γιατί αποδεικνύει τη βαθιά αγάπη για το άθλημα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα. Άρα όχι μόνο δεν επτοεί εμένα αυτή η κριτική, αλλά με ενθαρρύνει για να συνεχίσω, και άλλωστε διαρκώς υπάρχει ανανέωση στο σχήμα, και άλλωστε και όσοι αγαπάνε το μπάσκετ, εδώ είμαστε εμείς ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία. Είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε το μπάσκετ του νομού μας με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Αυτό είναι το καλύτερο. Κάποιους δεν ξέρω αν θα τους δυσαρεστήσει αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που να μην επιζητούν την αντικειμενικότητα, οπότε είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς από τα παιδιά θέλει τίποτε? Δημήτρη, μήπως από τους πιο παλιούς παράγοντες που είσαι εδώ πέρα, θες να... Θα τα πούμε. Ένα δεύτερο χρόνο πιστεύω να
βάλουμε μια δημιουργική βάση και να προχωρήσει να βελτιωθεί η Ένωση με κομμικοπήρα την εκάστοτε δημιουργική τη Συμβουλή. Θα δούμε όμως, κατά σμήν τοποθετηθούμε να πούμε πολλά λόγια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να συζητηθούν, να αναλυθούν, να προγραμματιστούν, να προχωρήσουν. Και εντάξει, με τη συμβολή όλων. Τώρα βέβαια, εδώ μια γίνεται και ο έντυπος τύπος, εδώ και γενικότερα η ενημέρωση. Καλό θα είναι, όπως είπατε πιο μπροστά, Πρόεδρε, να μας βοηθήσουν και αυτοί στα αναπτυξιακά, στα προγράμματα αυτά, γιατί λέμε ότι οι συλλαλίδες δεν αναγράφουν. Παλιά έγραφαν και τα πρωταθλήματα, περνούσαν και την ενημέρωση με τα αποτελέσματα και όλα αυτά. Λίγο πολύ οι παίξες ενημερωνόταν. Τώρα δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ίσως είναι σημεία της ερώτησης και είναι η κρίση, αλλά λίγο θα έπρεπε ας πούμε να υπάρξει ένα διάλογος επικοινωνίας κάπως έτσι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αυτό. Έκανε ένα λάθος. Να μου συγχωρείτε, ο Γιάννης ο Πουσαρίνης είναι πιο παλιός από σένα, Δημήτρη. Πραγματικά, το λόγο να πει και ο Γιάννης. Έτσι, έκανα... Παρά ηλικία, εντάξει. Όχι, παλιά καραβάνα στον χώρο. Σε συνδυασμό με το ποδόσφαιρο, όχι μόνο με το πάλι. Α, μπράβο, μπράβο. Πάλι είσαι έγωνα. Δεν νομίζω. Το ποδόσφαιρο, δεν νομίζω. Γιάννη. Αλλά το μπάσκετ είναι πιο καλά με την Γαλλία, αλλά δεν είναι στην Κίνα, δεν ξέρω πώς. Επηρεάστηκαν τα παιδιά μου, δεν ξέρω πώς. Αλλά γενικά δεν ζω πολύ σε αυτό, δεν είμαι. Έτσι, δεν είμαι φτιαγμένο. Η Ένωση είναι μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία ομάδα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά το παράπονο υπάρχει ότι εσείς οι οποίοι ασχολείστε με τον τύπο ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Ποιο μεγαλύτερη κατανάλωση που τώρα έχει μπει από την Ελλάδα για τα τοπικά πρωταθλήματα και προηγουμένως ήταν διαφορετικά. Ελάχιστε, πάντα το λέω ότι οι εφημερίδες. Έχει αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης. Αυτό που είπε ο Πρόεδρος, μεταξύ άλλων, το πιο σωστό που είπε, ήταν ότι πρέπει να αναβαθμίσει οπωσδήποτε το site. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ναι, η ενημέρωση από εκεί γίνεται πλέον. Δηλαδή, αν έχει τα αποτελέσματα εγκαίρως, αν μπορείς ακόμη και τους πόντους και όλες τις λεπτομέρειες, εκεί θα γίνει αυτό που θέλετε. Οι εφημερίδες πλέον πουλάνε 1000 φύλλα. Δεν το διαβάζει κανείς. Δηλαδή, διαβαζόμαστε μεταξύ μας και αν δεν το